Πραγματικά. Ξέρετε, κύριε Βογιατζή, καλησπέρα. Τον κύριο Βογιατζή, νομίζω. Καλησπέρα. Τον ξέρετε, τον θυμάστε όλοι. Προσφεύγουμε πάντα στην δική του ματιά, γιατί είναι μια ιδιαίτερη ματιά. Ο κύριος Βογιατζής έχει δημιουργήσει το Ινστιτούτο που μελετάει την κίνηση του σώματος και την ανίχνευση του ψεύδους. Και του ζητήσαμε και σε αυτή την υπόθεση, όπως το έχουμε κάνει σε πολλές άλλες και δεν μας το έχει αρνηθεί, να δει λίγο τα πρόσωπα, τις κινήσεις τους, τις συνεντεύξεις τους, την εκφορά του λόγου τους και να μας κάνει κάποιες επισημάνσεις. Και μας έχει κάνει κάποιες πάρα πολύ κέρυες. Θα μας τις πει σε λίγο. Αλλά πραγματικά ξέρω, θάβονταν οι καταγγελίες, γίνονταν προσπάθειες συγκροτημένοι, αλλά απορώ και οργίζομαι και με τον εαυτό μου και με όλους, γιατί δεν είδαμε τίποτα, δεν πήραμε χαμπάρι τίποτα. Είναι ένα θέμα αυτό, κύριε Βαγγελάτε. Είναι ένα θέμα. Δηλαδή, ένας τύπος ο οποίος ήταν κάτι μεταξύ rockstar, πήγαινε στη γιορτή του και στα γενέθλια, παίζανε μπάντες, ανοίγανε κομφετί. Ο παπάς, ο ιερέας, έτσι, έβαζε τα παιδάκια να τραγουδάνε. Και μετά εμφανιζόταν ως ο ποιμήν με το αυτό στην πλάτη. Πήγαινε στο αεροδρόμιο να πάει στη δομή στα παιδιά και κατεβαίναν τα παιδιά στο αεροδρόμιο. Λες και έφτανε και η καινούργια μεταγραφή του ποδοσφαίρου και πήγαιναν να τον υποδεχτούν. Αδιανόητα πράγματα. Σωστά. Ωστόσο, από ό,τι έχω ακούσει, υπάρχουν και καταγγελίες πριν αρκετό διάστημα, οι οποίες προφανώς δεν χειρίστηκαν όπως θα έπρεπε να τις χειριστούν. Πάντως και μηνύσεις υπάρχουν και καταγγελίες υπάρχουν και σύστημα το οποίο τις γείωνε όλες αυτές. Λοιπόν, πάμε να δούμε τώρα. Ζήτησα, όπως σας είπα, από τον κύριο Βογιατζή να δει μερικά πράγματα και να μας πει μια γνώμη. Επέλεξε 2-3 αποσπάσματα και θέλει να εδράσει σε αυτά τα αποσπάσματα κάποιες επισημάνσεις. Να δούμε πρώτα το πρώτο απόσπασμα και να τον ακούσουμε. Για να το μεταδώσουμε. Θεωρούμε ότι τα παιδιά αυτά που φύγαν και έκαναν τις καταγγελίες πιθανότατα να είναι υποκινούμενα από κάποιον. Μια απαράδεκτη κατάσταση και όλη αυτή η διάσταση. Πρεσβυτέρα, επιτρέψτε μου να επιστρέψω στον πατέρα. Επιλέξατε την πρεσβυτέρα, κύριε Βογιατζή, για πείτε μας. Κοιτάξτε να δείτε, στη συνέντευξη, η οποία προφανώς έχει αναλυθεί μέχρι εκεί που δεν πάει άλλο, έχουμε δύο διαφορετικούς ανθρώπους, δύο διαφορετικές συμπεριφορές. Η πρεσβυτέρα φαίνεται και παρουσιάζεται πιο επιθετική, βγάζοντας τιμό, ενώ ο Παπα-Αντώνιος μας δείχνει κάτι άλλο. Η πρεσβυτέρα λοιπόν κουνάει το δάχτυλο, μιλάει για αυτά τα παιδιά, για τα κακά παιδιά. Ωστόσο, προσέξτε λιγάκι τη λέξη η οποία επαναλαμβάνει, νομίζω λέει υποτίθεται, ναι. Υποτίθεται. Όταν εξετάζουμε το κομμάτι το λεκτικό, τέτοια σημάδια έχουν πολύ μεγάλη σημασία, όπως και σημάδια που προφανώς θα δείξετε παρακάτω. Το υποτίθεται, ερμηνεύστε το μας λίγο, γιατί στέκεστε σε αυτό. Στέκομαι σε αυτό γιατί ιδίως η πρεσβυτέρα, καθ' όλη τη διάρκεια που μίλησε, ο λόγος της δεν δείχνει καθόλου σίγουρος για αυτό που συμβαίνει. Δηλαδή, αν θα ακούσετε πολύ προσεκτικά τη συνέντευξη, η οποία είναι 16 λεπτά και 4 δευτερόλεπτα, θα δείτε λοιπόν ότι λέει κατά τη γνώμη μου δεν συμβαίνει τίποτα. Αφήνει αρκετά λεκτικά, τα οποία προκύπτουν, έτσι βγαίνουν, δεν είναι... Ναι. Αφήνει λοιπόν, λέει κατά τη γνώμη μου, εγώ θεωρώ ότι δεν συμβαίνει κάτι, εγώ θεωρώ ότι είναι ανυπόσπαστα. Δείτε τα λιγάκια αυτά, έχουν πολύ μεγάλη σημασία στην ανάλυση. Να δούμε και το απόσπασμα. Φυσικά κουνάει και το δάχτυλο, βέβαια, μας κουνάει το δάχτυλο. Ναι. Να δούμε και τον Παπα-Αντώνη λίγο. Ένα έργο 25 χρόνια μιλάει ο καθένας, λες και είναι γεγονός όλα αυτά τα οποία συμβαίνουν, χωρίς αποδείξεις, χωρίς να έχει γίνει έλεγχος. Επί 25 χρόνια, και ξέρετε, έχουμε τεράστια εμπειρία και γνωρίζουμε και ξέρω πάρα πολύ καλά αυτό που σας λέω. Εμείς είμαστε δύο άνθρωποι που έχουμε δώσει τη ζωή μας, έχουμε δουλέψει 25 χρόνια με παιδιά, δεν βρέθηκε ποτέ κανένας να πει κάτι για μας. Δεν μπορώ να καταλάβω γιατί λέγονται όλα αυτά τα πράγματα εις βάρος δύο ανθρώπων που έχουν δώσει τη ζωή τους. Τι λέτε, κύριε Βογιατζή? Λοιπόν, αυτό λέγεται Impression Management. Είναι η προσπάθεια κάποιου να διαχειριστεί την εικόνα του. Είναι η προσπάθεια η οποία την έχουμε δει σε όλες σχεδόν τις υποθέσεις, ότι εμείς που είμαστε αυτοί, εμείς είμαστε ειδικοί, αποκλείεται εμείς να έχουμε κάνει τέτοια πράγματα, γιατί έχουμε δώσει τη ζωή μας. Ενδεικτικά θα σας πω, μέσα στη συζήτηση, στη συνέλευξη που έδωσαν οι άνθρωποι στον συνάδελφό σας, εγώ μέτρησα τουλάχιστον 10-12 φορές όλη αυτή την προσπάθεια. Όπως επίσης, προσέξτε λίγο και το λεκτικό, γιατί και αυτό έχει σημασία του Πατρός Αντωνίου. Στην αρχή λέει λοιπόν αυτό που δείξατε, ότι σαν να είναι γεγονός, σαν να αυτό που συμβαίνει. Ξέρετε, έλεγαν, το γλώσσα λαθάνουσα αλήθεια λέγει, yeah. Στην ανάλυση της συμπεριφοράς αυτό ισχύει. Μάλιστα. Θα το δούμε όλο αυτό πια και δικαστικά, γιατί εκεί θα φτάσει το πράγμα. Θα σας ευχαριστήσω πάρα πολύ, κύριε Βογιατζή. Να είστε καλά, κύριε Βαγγελάτη. Καλή συνέχεια. Θέλω τώρα να κάνουμε μια πάρα πολύ σοβαρή επισήμανση και αποκάλυψη μαζί. Πριν να δούμε το διαγωνισμό μας. Η ώρα περνάει και έχετε ακριβώς.